Ξεκινάμε μια ευχάριστη είδηση. Πριν από δύο μέρες υπογράψατε τη σύμβαση για τη μελέτη για τον έκτο προβλήτα. Ποια ακριβώς είναι τα επόμενα βήματα και πότε περιμένουμε την ολοκλήρωση? Θα γίνει πολύ γρήγορα η τελική επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης. Στη συνέχεια ήδη έχει αρχίσει η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης. Υπολογίζουμε μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου, αν όλα πάνε καλά, να δημοπρατήσουμε το έργο και αν πραγματικά τηρήσουμε και αυτό το χρονοδιάγραμμα, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020 θα μπορούμε να έχουμε εργολάβο στο έργο. Μετά από αυτό πιστεύουμε ότι σε τρία το πολύ χρόνια, δηλαδή μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2023, το έργο θα μπορεί να δοθεί στη χρήση. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, όπως έχω πει επανειλημμένα, γιατί θα μας δώσει δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε πλοία πολύ μεγάλης χωρητικότητας, μέχρι 18.000 μονάδων εμπορευματικού υποδίου. Αυτή τη στιγμή οι αλλαγές που έχουν γίνει στο λιμάνι, τι αποτελέσματα έχουν φέρει? Νομίζω ότι υπάρχουν και απτά ποσοτικά αποτελέσματα γι' αυτό. Για παράδειγμα, ο μέσος χρόνος αναμονής των πλοίων στην Άγκυρα για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, όταν ήρθαμε στο πρώτο τρίμηνο του 2018, ήταν 28,5 ώρες. Τον Ιούλιο ήταν 5,41 ώρες. Αυτό νομίζω δείχνει την διαφορά την ουσιαστική. Και μου δίνεται την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να κάνω έκκληση και στους εργαζόμενους ότι θα πρέπει όλοι να δείξουμε σοβαρότητα και αυτοσυγκράτηση, έτσι ώστε αυτό που μαζί πετύχαμε, γιατί αυτό δεν είναι επίτευγμα της διοίκησης, είναι επίτευγμα όλων των εργαζόμενων στο λιμάνι, να το διατηρήσουν και να μην το καταστρέψουν. Σαν οργανισμός λιμένα έχετε ξεκινήσει και μια πολυεπίπεδη συνεργασία με υπόλοιπους φορείς της πόλης. Πείτε μας μερικά παραπάνω. Είναι αλήθεια αυτό, και με την περιφέρεια και με το Δήμο και τον νέο Δήμαρχο και με τους οικονομικούς φορείς της πόλης έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Μια σημαντική πρωτοβουλία που έχουμε στα σκαριά και πολύ σύντομα πιστεύω θα είμαστε σε θέση να την ανακοινώσουμε είναι η δημιουργία ενός στοχευμένου κέντρου καινοτομίας για τα λογιστικές μεταφορές, το οποίο ταυτόχρονα θα ακολουθήσει τις καλές πρακτικές που υπάρχουν σε άλλα λιμάνια παγκόσμια σε αυτό το τομέα, για παράδειγμα στο Ρότερνταμ. Αυτό θα δώσει πραγματικά μια ουσιαστική προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια που γίνεται. Θα χρησιμοποιηθεί το λιμάνι το ίδιο σαν ένας χώρος δοκιμής για τις νέες τεχνολογίες και θεωρώ πραγματικά ότι θα είναι κάτι που θα σηματοδοτήσει μια καινούρια αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο το λιμάνι συμβάλλει στην οικονομική ζωή της πόλης. Η νέα κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ένα καινούριο σχεδιασμό για τα υπόλοιπα λιμάνια. Σε αυτό το σχεδιασμό, η θέση του λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ποιος είναι? Κοιτάξτε, έχω επανειλημμένα πει ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει πολύ ισχυρά χαρακτηριστικά. Δεν θεωρώ ότι από την ιδιωτικοποίηση των υπόλοιπων λιμανιών, μάλλον θα έλεγα σωστότερα από την εισαγωγή ιδιωτών επενδυτών στη δραστηριότητα των άλλων λιμανιών, θα υπάρξει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το αντίθετο, πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν και τα άλλα λιμάνια να λειτουργήσουν με ένα ορθολογικό στυλ λειτουργίας και να αποδώσουν αποτελέσματα και υποδομές τους αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό τους. Από την άλλη μεριά, επειδή μου είπατε για την κυβέρνηση, θέλω να σημειώσω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφτηκε σήμερα το πρωί το περίπτερό μας και ζήτησε και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία του έργου μας αλλά και ιδιαίτερα των επενδύσεων, εκφράζοντας την επιθυμία και την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχυνθούν κατά το δυνατόν αυτές οι επενδύσεις.